τώρα το μυαλό είναι στο μεγάλο ντέρμπι του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε καλή κατάσταση, το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Έχουμε ένα 4-4. Πάμε την άλλη Κυριακή στο ντέρμπι με ανεβασμένη ψυχολογία. Για μας δεν έχει σημασία ποιος θέλει να βγει στην κατηγορία. Εμείς χτυπάμε όλα τα μάτς στα ίσια, το αποδείξαμε και με τον Ορέστη. Και όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν και θα το παίξουμε το παιχνίδι πιο πολύ για να το ευχαριστηθούμε και να θυμηθούμε ότι είναι ένα ντέρμπι. Ο Εύρος καλύτερα από πέρυσι. Σαφώς φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τους βαθμούς που έχουμε μαζέψει. Το είχαμε πει και σε μια συνέντευξη στην προετοιμασία που ήσασταν εδώ. Το ξέραμε και οι ίδιοι, είμαστε πιο δεμένοι, πιο γυμνασμένοι. Το αποδεικνύουν και οι βαθμοί. Είμαστε και με τα παιδιά πολύ καλύτερα, μια παρέα και συνεχίζουμε. Ο Εθνικός φαίνεται να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή, να έχει το πάνω χέρι για τον τίτλο, αλλά πρέπει να περάσει από εδώ μέσα για να τον πάρει. Άρα αποδεικνύεται ότι φέτος το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ σκληρό, πολύ δυνατό και πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω, δεν ξεχώριζαν πολλοί ομάδες, όπως πέρσι το Δημότυχο που ήταν ένα σκαλί πάνω από τους υπόλοιπους. Φαίνεται, αν και ο Εθνικός φαίνεται να ξεχωρίζει λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες, δεν υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές.